στη θεσμική ενίσχυση της διαφάνειας σε όλους τους τομείς με νομοθετική θωράκιση και αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς στοχεύουν οι 10 προτάσεις για καταπολέμηση της διαφθοράς που παρουσίασε σήμερα ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Σταύρος Μαλάς. Μεταξύ άλλων προτείνει αυστηρή εφαρμογή του νόμου που ψήφιζε πρόσφατα η Βουλή για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για την αστική ευθύνη υπουργών και μελών διοικητικών συμβουλίων μικρατικών οργανισμών. Εξουσιοδότηση του Γραφείου του Γενικού Ελεκτή τη Δημοκρατία να υποβάλει νομοθετικέ προτάσει για καταπολέμηση τη διαφθορά. Αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΟΘΕΝΕΣΧΕΣ. Δεσμεύομαι, όπω έχω ήδη πράξει για τη δική μου περιουσιακή κατάσταση, εφόσον εκλεγώ, να ζητήσω από όλα τα μέλη τη κυβέρνηση και άλλους αξιωματούχους που θα διορίσω να δημοσιοποιήσουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Η μυρολατρική λογική ότι η διαφθορά δεν μπορεί να καταπολεμηθεί και ότι θα πρέπει να συμβιβαστούμε με την ύπαρξη και τη γιγάντωσή της δεν μας βρίσκει σύμφωνους, κατέληξε ο κύριος Μαλάς.